Θέλουμε πριν απ' όλα, μιλώντας για την επικαιρότητα, να χαιρετήσουμε τον αγώνα των αγροτών, το χθεσινό συγκλονιστικό πανελλήνιο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, όπου μαζί με τους αγρότες συμπαρατάχθηκαν εργαζόμενοι, μικροί επαγγελματίες, νέες και νέοι, φοιτητές, απαιτώντας μέτρα ουσιαστικής στήριξης του εισοδήματος των αγροτών, μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο. Αλήθεια, οι εφοπλιστές γιατί έχουν αφορολόγητο? Επειδή είναι φτωχοί? Γιατί οι αγρότες δεν έχουν, που είναι μεγάλη παραγωγική δύναμη της κοινωνίας μαζί με τους εργαζόμενους? Απαντήστε κάποτε. Ποτέ δεν έχετε απαντήσει γι' αυτό. Σας έχουμε κάνει 100 φορές το ίδιο ερώτημα. Τα ίδια και με το ρεύμα. Με το ρεύμα. Μιλάτε. Δέστε τα κέρδη των εταιριών πόσα είναι. Αμύθιτα. Απίστευτα κέρδη. Και εσείς επιμένετε σε αυτή την ίδια πολιτική. Κοινή αγροτική πολιτική. Εδώ πρέπει να κάνουμε και ένα λογαριασμό, γιατί θα μας τρελάνετε στο τέλος. Και όχι μόνο εσείς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Την ψηφίσατε ή όχι στο Ευρωκοινοβούλιο την κοινή αγροτική πολιτική? Όλοι σας, πλην ΚΚΕ. Ναι ή όχι, απαντήστε μας. Τώρα γιατί γκρινιάζετε? Λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν τη διαπραγματεύτηκε καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την ΚΑΠ, την οποία την ψήφισαν όλοι μαζί. Ενώ λέει στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τη διαπραγματεύτηκε καλύτερα. Συγγνώμη τώρα. Λέω, θα μας τρελάνετε για δεύτερη φορά. Γι' αυτό βγήκαν όλοι οι αγρότες της Ισπανίας στον δρόμο. Και οι Γάλλοι δεν τη διαπραγματεύτηκαν. Και οι Βέλγοι δεν τη διαπραγματεύτηκαν. Και οι Ιταλοί δεν τη διαπραγματεύτηκαν. Εδώ λοιπόν η υποκρισία, και απευθύνομαι κυρίως στον αγροτικό κόσμο, πρέπει να βάλει τέλος. Και φωτογραφίες πάνω στα τρακτέρ. Να σε κάψω, Γιάννη, να σαλείψω λάδι. Και βέβαια να σας πούμε ότι δεν ξεμπερδέψατε, ότι θα συνεχιστούν οι αγώνες με κορύφωση στις 28 Φλεβάρι, με τη μεγάλη πανελλαδική απεργία, που ταυτόχρονα θα αποτελεί και μια απάντηση σε αυτό που κάνετε με το έγκλημα στα Τέμπη, με το κλείσιμο άρων-άρων της Εξεταστικής Επιτροπής με ευθύνη της πλειοψίας, της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν απουσίες, και αυτό απευθύνεται και σε άλλους, υπήρχαν μάλλον ανούσιες αντιπαραθέσεις, υπήρχε πολύ, πώς να πω, θα το πω έτσι απλά, πολύ παρουσίαση για τα κανάλια και τις ατάκες, όμως παρόλα αυτά έγινε συζήτηση και ουσιαστική συζήτηση. Και βέβαια η όλη αντιπαράθεση είχε και ένα στόχο, να καλύψει ο καθένας τους δικούς του υπουργούς που εμπλέκονταν σε όλη αυτή την υπόθεση, και να καλύψει τελικά στο σύνολο όλων αυτών που συμφώνησαν για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων, που ήταν μια από τις βασικές αιτίες που φτάσαμε ως εδώ. Και όσοι επικαλούνται και πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεος. Από πού ήρθε αυτή η απόφαση? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήρθε? Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα συστήματα ασφαλείας? Χάλι μαύρο. Σας έχουμε πει 100 φορές τα στοιχεία και θα τα ξαναπούμε. Παρόλα αυτά, λέω, υπάρχουν ευρήματα σε αυτή τη συζήτηση. Έγινε συζήτηση και ας λέτε ό,τι θέλετε. Και ο ελληνικός λαός παρακολούθησε κατά μεγάλο μέρος, γιατί δεν ξεχνά αυτό το έγκλημα. Προκύπτουν πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες. Και επειδή λένε η Νέα Δημοκρατία θέλει να καλύψει τον υπουργό της, ή άλλοι μπορεί να λένε θέλει να καλύψει τους υπόλοιπους, σας λέμε. Αλήθεια, όταν προτείναμε εμείς στην αναθεώρηση του Συντάγματος να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης των υπουργών και να πηγαίνουν κανονικά στα δικαστήρια, τον ψήφισε κανένας. Τι παραπονιέστε τώρα? Τι υποκρισία είναι αυτή? Εμείς το προτείναμε. Κανένας δεν το στήριξε.
να καταργηθεί αυτός ο νόμος επιτέλους, που είναι γάγκρενα, όχι ότι θα αλλάξει ριζικά όλα τα πράγματα. Τώρα να πάμε, μην νομίζετε ότι τελειώσατε. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Των νεκρών εμείς θα γίνουμε φωνή. Αυτό αγκάλιασε 1.800.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης. Τώρα να πάμε για το νομοσχέδιο, το συζητούμενο. Ο Υπουργός έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια και είπε πολλά. Όμως πολλά δεν τα είπε καθόλου. Κουβέντα, μερικά δεν τα είπε. Να ξεκινήσουμε από την επιτάχυνση. Ξέρετε αυτά. Τα έχουμε ακούσει 48 φορές. Πόσα είναι, Γιάννη? 40 από το 2000. Άμα δείτε τις ομιλίες της εκάστοτε κυβέρνηση, αυτά έλεγανε. Περίπου. Τώρα, ακριβώς τα πράγματα αλλάζουν και λίγο προς το χειρότερο βέβαια. Επιταχύνουμε, λέει, την ποινική διαδικασία προς όφελος όλης της κοινωνίας και το διατυμπανίζεται. Όλης της κοινωνίας. Θα το αποδείξουμε αν είναι όλης. Εμείς τι λέμε που οι άλλοι δεν μιλάνε καθόλου? Γιατί έχουν συμφωνήσει σε πάρα πολλά πράγματα και τσακώνονται για τα επιμέρους. Εμείς λέμε ότι υπηρετεί και αυτός ο τομέας της ποινικής δικαιοσύνης, δεν είναι ξεκάρφωτος, θα το πω έτσι, από την συνολική πολιτική της κυβέρνησης και του συστήματος, από τις απαιτήσεις σε αυτές τις συνθήκες που έχει το κεφάλαιο η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη συνολικά και όχι μόνο στην Ελλάδα. Άρα, εμείς λέμε ότι το πρώτο που προσπαθεί να διασφαλίσει, τα είπαμε και προηγούμενα, είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και βέβαια είναι γνωστό ότι για την αργή δικαιοσύνη έχουν γράψει, έχουν απαιτήσει και ο ΣΕΒ, αλλά και άλλοι της ίδιας συνωμοταξίας, να το πω έτσι, τα αστικά επιτελεία. Και γι' αυτό λέμε ότι η επιτάχυνση μέσα από την ψηφιοποίησή της αποτελεί κοινή στρατηγική όλων. Γι' αυτό δεν μιλάτε. Γιατί τι είναι δηλαδή όλα? Εφεύρεσε Μητσοτάκη, βεβαίως φταίει η κυβέρνηση. Πρώτα από όλους και την πολεμάμε. Όχι μες στη Βουλή, μοναχά και με κορώνες, ανούσιες, αλλά και εκτός και τα αποδεικνύουμε καθημερινά, που είναι και το πιο σημαντικό. Τι λέει λοιπόν αυτή η λογική? Αναγκαίος όρος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, προϋπόθεση για την διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας και την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι προαπαιτούμενα ή όχι? Ο κύριος Τσάρας είχε το θάρρος να το πει ομά. Ναι, είναι προαπαιτούμενα και πρέπει να τα περάσουμε γρήγορα για να μπορέσουμε να κάνουμε και εκταμείευση. Εσείς τι λέτε τώρα? Η ίδια κυβέρνηση είναι. Μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Δεν ενδιαφέρει γενικά η επιτάχυνση, αλλά ειδικά για αυτό που κάνατε ήδη. Ειδικά για τις επενδύσεις, ειδικά για τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων, εδώ κάνατε δικαστήρια πολυτελείας. Με επιλεγμένους δικαστές που σε μια εβδομάδα πρέπει να δικάζουν και να βγάζουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και άλλα θέματα. Τώρα βέβαια δεν χρησιμοποιείται σαν βασικό θέμα την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η οποία, τι να σας πω, την έχετε τσακίσει όλοι, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα το ίδιο. Μα η διαφθορά είναι συστατικό στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος. Για να δουλέψει μηχανή θέλει και λάδι. Και χωρίς λάδι καίγεται. Δεν μπορεί. Και το λάδι είναι πολλαπλό. Έχει να κάνει... Τώρα θέλετε να ανοίξουμε κουβέντα? Άμα μου δώσει χρόνο ο πρόεδρος, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και θα έρθει η ώρα να τα πούμε αυτά. Μην διακόπτετε, παρακαλώ. Και για τα δικαιώματα και για ό,τι θέλετε. Και για το σοσιαλισμό και όποτε θέλετε, είμαστε διατεθειμένοι να τα πούμε όλα. Για ποια δικαιώματα, για ποια γκούλαγκ, για ποια μακρόνισο, για ποια. Μην με προκαλείτε που μιλάτε και από πάνω. Για εκτελέσεις, για σφαγές παιδιών κλπ. Για αυτά τα δικαιώματα δεν θέλουμε να ανοίξουμε τέτοιο θέμα. Αλλά μην μας προκαλείτε. Και ό,τι λάθη έκαναν, τα πλήρωσαν.
αλλά τα πλήρωσαν και οι λαοί ολόκληρα, αλλά άνοιξαν και καινούριους δρόμους στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε αυτά τα θέματα. Λέω λοιπόν για τους εργαζόμενους αλήθεια και το λαό συνολικά. Ποια επιτάχυνση? Για αυτούς ενδιαφέρεστε να επιταχυνθεί. Τώρα έχετε τη δικομανία. Έλεος. Δεν μας φέρατε τώρα καινούριο φρούτο. Ότι οι Έλληνες είναι δικομανείς. Λες και είχε όρεξη ο καθένας να τρέχει στα δικαστήρια. Για να βρει το δίκαιο του όλη την ώρα ή για να καταγγείλει κάποιον που του το παίρνει το δίκαιο του. Για πέστε μας, πόσο καιρό κάνουν να δικαστούν οι εργατικές υποθέσεις? Και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι όταν απολύονται παράνομα 1, 2, 3 χρόνια? Πώς ζουν σε όλο αυτό το διάστημα? Λέμε λοιπόν δικομανία. Και τι κάνετε για αυτά που δεν είπε ο κύριος Υπουργός και οι κύριοι Υπουργοί? Τσουχτερότιμο κατάλογο στην απονοστή δικαιοσύνη συνολικά. Ποιον διευκολύνει? Αυτούς που έχουν, που μπορούν να ξεμπερδέψουν πληρώνοντας παραπάνω. Ποιους επιβαρύνει? Τους οικονομικά αδύνατους. Ακριβή δικαιοσύνη. Κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει τα έξοδα συνολικά, τους δικηγόρους, τα πάντα. Όσοι είναι στην πιάτσα και δεν είναι στα πολύ μεγάλα πατώματα, και καταλαβαίνετε τι λέω, το γνωρίζουν καθημερινά. Δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει, γιατί την κάνετε όλο και πιο, όλο και πιο ακριβή. Βέβαια, αυτά είναι γραμμένα. Το που το πάτε. Γιατί μιλήσαμε για φιλοσοφία της δικαιοσύνης, μίλησε εγώ. Ο Υπουργός από τη δικιά του σκοπιά. Αλλά το που πάει, πάει. Ότι αφού κινητήρια δύναμη, όπως λέτε, δεν είναι ο εργαζόμενος, δεν είναι ο αγρότης που παράγει. Γιατί άμα σταματήσουν αυτοί δεν παράγεται τίποτα πουθενά, ούτε μπορούν οι καπιταλιστές να το κάνουν. Άρα λοιπόν όλα για αυτούς. Όλα για τα μεγαθύρια ιδιαίτερη. Και μάλιστα φωνάζετε για το περιβάλλον και την Ευρωπαϊκή Ένωση κι εσείς που την υπερασπίζεστε. Τι λέει? Ο ρυπαίνων πληρώνει. Άρα με τον παρά μου, να μην πω και τα παρακάτω, γιατί δεν κάνει. Όποιος πληρώνει μπορεί να μεταφέρει ρήπους, μπορεί να πουλάει ρήπους και το περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Λέμε ψέματα? Αλήθεια λέμε? Γι' αυτό και το 35% σε δημοσκόπηση τελευταία λέει το ΚΚΕ είχε δίκιο για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε μια από τις χώρες που έχει το ψηλότερο ποσοστό κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα λοιπόν έχουμε τη χρηματοδότηση των ποινών και την ανίσχυση του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης, που όλοι συμφωνούν. Για πέστε λοιπόν σε μια ποινική διαπραγμάτευση, ποιος έχει το πάνω χέρι? Ο ισχυρός, και εννοώ οικονομικά, ή ο αδύναμος? Είναι έξω από τα δικαστήρια. Αναγκάζεται, καμιά φορά σου λέει, αντί να τρέχω από εδώ από εκεί και να καταξοδευτώ, ας δεχτώ ένα συμβιβασμό, πάρε και αυτά. Και είναι και τι είδους υπεράσπιση έχει ο καθένας. Μεγάλων δικηγορικών γραφείων, πολυτελεία δηλαδή. Αυτά εκπέμπει το σύστημά σας, κύριε Υπουργέ. Δεν τα είπατε. Είχατε μειωμένη εκπομπή, όχι καυσαέριον. Μειωμένη εκπομπή. Συνεχίζω λοιπόν. Λέτε για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων. Για να δείξε, να παρουσιάσετε προοδευτικό το ξέπλυμα της αντιλαϊκής πολιτικής. Όμως, όσο εντείνεται η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, όσο εντείνεται η επίθεση στους εργαζόμενους, όσο χειροτερεύει η ζωή τους, ενώ οι άλλοι ζουν στη χλειδί και στην πολυτέλεια, ενώ υπάρχουν αμύθιτα κέρδη, τόσο θα πολλαπλασιάζονται και οι αιτίες που γεννούν την όξυνση της βίας. Δεν γεννιέται κανένας εγκληματίας. Οι συνθήκες τους κάνουν. Όχι ότι είναι αθώοι, δεν είμαστε αυτής της άποψης, αλλά όμως είναι αυτό το σάπιο σύστημα. Τι θέλετε να σας πω τώρα? Τι ταινίες προβάλλονται? Τι είναι ο αμερικανικός κινηματογράφος που έχει εισχωρήσει? Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Πώς διαπαιδαγωγούνται, ανταγωνισμός κλπ. Όλα αυτά λοιπόν είναι αιτίες που δεν χτυπούν. Θα αναπαράγεται και θα δυναμώνει ακόμα περισσότερα, θα γίνεται πιο δυνατή. Και βέβαια να μην ανοίξουμε και άλλες πλευρές. Γιατί αλήθεια, αυτοί που κάνουν παραδείγματος χάρη που μεταφέρουν ναρκωτικά έχουν πιο προχωρημένα συστήματα και από την ίδια την αστυνομία. Πού τα βρίσκουμε?
Δεν πάει να έχετε έλεγχο στις εταιρείες. Γιατί υπάρχει το εμπόριο των όπλων παράνομα, δεν έχουν κωδικό πάνω. Τα πιστόλια, τα ξέρω εγώ ό,τι όπλα έχουν. Δεν έχουν, πού τα έδωσαν οι εταιρείες. Από πού φύγαν, αφού τα εργοστάσια είναι συγκεκριμένα. Άρα είναι ένα συστατικό στοιχείο και αυτό. Και βέβαια, λέτε προστασία των θυμάτων. Περίθαλψη. Στήριξη για να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Αλλά παρεπιπτόντως, δεν το είπατε αυτό, να το πούμε και στον κόσμο, κοιτάτε να ταΐσετε τους ιδιωτικούς ομίλους παραδίδοντας αυτές τις υπηρεσίες. Και δεν σταματάτε εκεί. Την ίδια ευκαιρία είδατε και στα ζητήματα σοφρονισμού των ανηλίκων. Το κράτος δεν καλύπτει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, είναι δεδομένο. Εξαντλεί την αυστηρότητα και την τιμωρητική του διάθεση σε νέους και σε έφευγους και αναθέτει σε κρατικούς βέβαια, δημοτικούς, αλλά και ιδιωτικούς φορείς. Τα αναμορφωτικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν σε ανήλικους δάστες. Τα αποτελέσματα θα φανούν. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί ήδη έχουν εμφανιστεί. Το πώς λειτουργούν αυτά, αφού λειτουργούν με βάση το κέρδος. Και το τι μπορεί να παρέχουν και πόσο μπορούν να κάνουν αναμόρφωση, όσοι μπορεί να γίνεται κλπ. Κλπ. Λέτε ότι είπε, ότι έλεγε, είχαμε τον ίδιο καθηγητή, ο Μακαρίτης, μάλλον ο Μανολεδάκης, στο ποινικό δίκαιο. Τα ακούσαμε. Είστε σίγουρος. Λέτε ότι ο καθένας κάθεται και αναλύει πόσα χρόνια θα φάω με το δικηγόρο του, πόσο θα κάνω εκείνο, πόσο θα κάνω για να κάνω κάτι. Ένα έγκλημα. Τι μας λέτε τώρα. Νομίζετε ότι με τις ποινές, παραδείγματος χάρη, με αύξηση από 15 στα 20 κλπ, θα οδηγήσουν στη μείωση εγκληματικότητας. Παράδειγμα. Η μαμά σας. Όλων τελικά. Ξέρω εγώ, εμείς μείναμε. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν μέχρι και θανατική ποινή. Έχουν βαριές ποινές. Μειώθηκε. Όχι. Αυξάνεται κατά κόρον. Κάθε χρόνο. Δέστε όλα τα στοιχεία. Απ' τις ποινές δεν λύνεται το πράγμα. Όμως βέβαια για να... Έχω 21 λεπτά, τα μετράω. 12 και 6, 18 και 3, 21. Θα είμαι μέσα στο... Ένα θέμα. Το οποίο δεν μιλάει κανένας. Αντιμετώπιση λαϊκού κινήματος. Ενίσχυση καταστολής. Αυτά δεν μας τα είπατε, κύριε Υπουργέ, για μέσα. Δεν μας είπατε ότι είναι και αυτά απέτηση της κοινωνίας και εκείνο, η απέτηση της κοινωνίας να πληρώνει παραπάνω δικαστικά έξοδα, απέτηση της κοινωνίας να περιμένει 2-3 χρόνια ενώ οι άλλοι δεν κάνουν σε μια εβδομάδα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο καθένας την απέτηση της κοινωνίας την ερμηνεύει όπως θέλει για να στηρίξει την πολιτική της. Ένα θέμα πάλι σοβαρότατο. Λέγεται τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό ξεξύλωμα ξεκίνησε. Εγώ ήμουν ευρωβουλευτής το 4 μέχρι το 9. Τότε άρχισε η συζήτηση. Όλοι θεωρούνται ένοχοι. Άλλαξε. Από τότε είναι όλοι αθώοι. Και δεν άλλαξε έτσι όπως το λέω χοντρά, αλλά αυτού πήγαινε. Ξεκινώντας από την τρομοκρατία, υποτίθεται, και από αυτούς που είναι στο σημάδι, από τους φακέλους και από ό,τι θέλεις. Και τρομοκρατία, έχω πει πολλές φορές τι ονομάζεται, ακόμη για μια συμβολική κατάληψη. Και τώρα ακριβώς τα ίδια περνάτε και μέσα από τον ποινικό κώδικα. Έχετε ανησυχήσει πάρα πολύ. Προσπαθείτε να βάλετε τύχη. Δεν γίνονται. Βάλτε. Δεν θα μπορέσετε. Έχετε βάλει τώρα νοσοκομεία, σχολεία, χρησιμοποιώντας τάχα τις επιθέσεις του γιατρούς ή φαινόμενα βίας στις σχολικές μονάδες. Επιθέσεις στους γιατρούς, αλλά τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, ιατρικού προσωπικού και δεν κάνετε τίποτα να τα αντικαταστήσετε. Το αντίθετο. Χειρουργία με τιμολόγιο. Αυτό είναι. Και τώρα τελικά τι θα κάνετε, μετά τα μάτια στα πανεπιστήμια, τα στείλετε και στην υπηαγωγία, θα τα στείλετε και στα σχολεία, για να χτυπήσουν τους μαθητές που αγωνίζονται. Και βέβαια ταυτόχρονα είναι αυτά που δεν μας είπατε, λύνετε τα χέρια από τις διοκτικές αρχές, ώστε να μπορούν άρον-άρον να σέρνουν τον κόσμο απευθείας σε δίκη.
που θα κρίνεται, τα λέω ένα-ένα, και σε αυτόν τον τομέα από μονομελή σύνθεση. Άλλο ένας, άλλο τρεις. Και αυτό το καταλαβαίνει ο κοινός νους. Δεν χρειάζεται να έχει άριστα πτυχίο της συνομικής ή να δουλεύει πολλά χρόνια δικηγόρος ή οτιδήποτε άλλο. Περιορισμένη δυνατότητα προσβολής της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης. Μείωση δεν είναι αυτό. Εδώ πάει μια αρχή. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος ή αν έχουν αλλάξει όλα. Εσείς τα αλλάζετε. Που λέει ότι έχει δικαίωμα ο κατηγορούμενος, ο καταδικασμένος να προσφύγει σε ανώτερο δικαστήριο. Εσείς το καταργείτε. Στην πραγματικότητα σε πάρα πολλούς τομείς. Αφαιρείται ακόμα τη δυνατότητα να εξετάζονται στη δίκη ως μάρτυρες οι αστυνομικοί στα πλημελήματα. Και επειδή έχουμε πείρα μεγάλη, ιδιαίτερα εμείς, συνολικά και προσωπικά, έχω, τις περισσότερες φορές αλλάζει η κατάθεση των αστυνομικών. Όχι αυτή που γίνεται στην αρχή για να τη λήξει σε κολαχαρτί των άλλων. Αλλάζει στο δικαστήριο. Εντάξει, θα τελειώσουμε. Δεν πειράζει τώρα. Δεν θα σας φάω πολύ χρόνο. Άλλωστε, τρεις ομιλητές έχουμε που κάναν φίλο και φτερό όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, τι κάνετε εσείς τώρα? Λέτε, δεν θα κληθεί. Μα καλά. Είστε και νομικοί. Είναι το ίδιο μια γραπτή κατάθεση με την παρουσία που θα εξεταστεί? Ζωντανή παρουσία. Είναι το ίδιο? Τι το κάνετε, αλλάξατε? Α, θα το φέρετε την επόμενη. Είμαστε σίγουροι, δεν υπάρχει θέμα. Είναι το ίδιο να καταθέτει ο κατηγορούμενος από το, πώς το λένε, με το Wi-Fi, παρά το να είναι εκεί? Εσείς οι ίδιοι όταν κρίνετε. Δεν παίζει ρόλο όταν μιλάς με τον ίδιο? Ναι, δεν το προβλέπετε. Δεν το προβλέπετε καθόλου. Καταργείτε την αμεσότητα. Τελειώνω. Εντάξει. Όσο και αν προσπαθείτε να θωρακίσετε την αντιλαϊκή πολιτική και το σύστημά σας απέναντι στη δίκαιη οργή και τις εντυνόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δεν θα τα καταφέρετε. Ιστορικά, ο Λάσκαρης κατάργησε την πάλη των τάξεων. Ήρθανε κι άλλοι και το λένε αυτό. Τώρα το είπανε και από την πλευρά της ονομαζόμενης αριστεράς, ότι κεφάλαιο και εργαζόμενοι είναι παραγωγική δύναμη της κοινωνίας και δεν είναι αντίθετη και πρέπει να τη συμβιβάσουμε. Τέλος πάντων, αυτό για σπόντα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Όμως, και ο κύριος Χατζηδάκης έφερε νόμο, κύριε Υπουργέ. Επικαλούμε και της Θεσσαλονίκης, λέω, γενικώς. Έφερε νόμο. Τίποτα. Δεν πέρασε. Στην πράξη το κατήργησαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Με συντριπτική συμμετοχή. Παντού. Και αλλού. Και επομένως, να μην πω το ματαιό της ματαιοτήτων. Τα πάντα ματαιό της. Όχι βέβαια. Ξέρουμε που στοχεύεται. Δεν κοιμόμαστε. Ξέρουμε από πού έρχονται όλα αυτά. Και ας αφήσουν και οι της αντιπολίτευσης το ευρωπαϊκό κεκτημένο και όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Από εκεί πηγάζουν, με τη συμμετοχή βέβαια και όλων των κυβερνήσεων. Και ο λαός θα δώσει απάντηση. Να είστε σίγουροι, 28 Φλεβάρι θα δοθεί μια μεγαλύτερη απάντηση ακόμα. Και εδώ είμαστε και θα τα πούμε. Τι νομίσατε, ότι τελειώσατε? Όχι. Εμείς θα τελειώσουμε.